Φιλίες γεννήθηκαν, μία έκλεισε οριστικά τον κύκλο της και μιλάω για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Με τον Δημήτρη είχαμε σταματήσει να κάνουμε παρέα πολύ πριν το όνομα της, η αλήθεια είναι. Ήρθαμε πιο κοντά στο παιχνίδι, θέλοντας και εμείς, γιατί σύζυγοι συγκατοικούσαμε. Γυρνώντας το παιχνίδι, παρέμειναν οι σχέσεις όπως είχαν πριν το παιχνίδι. Θα σου πω και μία δήλωση που έκανε ο Δημήτρης στην εκπομπή μας, ότι με τον Νίκο δεν θα ξαναείμαστε φίλοι, δεν θα ξαναμιλήσουμε ποτέ. Κοίταξε να δεις, άμα υπάρχει αυτή η διάθεση από τον Δημήτρη, όπως λες, δεν έχω κανένα πρόβλημα και φυσικά δεν κρατάω και κακία καμία απέναντί του. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Με τον Δημήτρη υπήρξαμε φίλοι, κάναμε πολύ παρέα σε μια άλλη στιγμή της ζωής μας που είχαμε πολλά και περισσότερα κοινά ενδιαφέροντα. Το Δημήτρη τον άλλαξε δημοσιότητα. Κοίταξε να δεις, εγώ τον Δημήτρη τον ξέρω προτού βγει τόσο πολύ μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, ενώ και ποιο είναι αυτό το ορόσημο, η συμμετοχή του στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη εννοείται. Εγώ θεωρώ ότι έχει αλλάξει. Δεν ξέρω αν μιλάγατε στο παιχνίδι και για τα προσωπικά του. Ήξερε ότι την γνωρίζω βέβαια, αλλά δεν είχε τύχει να τα κουβεντιάσω. Εγώ τη Μαρία προσωπικά την ξέρω, την θεωρώ πολύ αξιόλογο άνθρωπο. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να μην ήθελαν να δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους και καλά έκαναν.